Χαίρομαι πολύ που σε πετυχαίνω σε αυτό το θαύμα εδώ. Ένα ωραίο θαύμα. Βλέπετε πίσω εδώ. Σε λίγο θα γεμίσει με 10 άτομα ορχήστρα. Τώρα κάνω ζέσταμα. Ένα έργο το Echoes του Γιώργου Τοφακαλά που το είχε γράψει πριν από κάποια χρόνια. Ορχιστρικό. Αποφάσισε να το κάνουμε όμως και θεατρικό. Είναι μια θεατρική συναυλία, να γράψει κείμενο και να ξυπνεί την Ελλάδα και τις αρετές της. Κάθε Δευτέρα Τρίτη είσαι όμως και στο θέατρο. Είμαι η Νέα και στο θέατρο με την Ελένη Σκότη στο Επικολωνό. Ένα έργο της Σιωπηλή Λίνη πάλι με τον Θανάση Κουρλαμπά και τον Χάρη τον Τζιτζάκη. Τι ωραίο, γιατί άνοιξαν οι δουλειές. Λίγο έτσι με τον κορονοϊό είχαν μπει τα κεφάλια μέσα για αρκετό διάστημα. Μπήκε λίγο στη ζωή μας βέβαια και ο διχασμός. Βέβαια μπήκε και ο διχασμός, κάτι που δεν περίμενα ποτέ. Αν μου το έλεγες τότε που ξεκίνησε η πανδημία, θα σου έλεγα αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Να που συνέβη. Εγώ προσπαθώ να κατηθώ έξω από αυτό. Εγώ έχω εμβολιαστεί, είμαι υπέρ του εμβολιασμού και υπέρ της επιστημονικής κοινότητας. Εμπιστεύομαι πάρα πολύ τους επιστήμονες. Από εκεί και πέρα δεν έχω ούτε να μοιράσω ούτε να χωρίσω κάτι με τους αντιεμβολιαστές. Σέβομαι την άποψή τους, όπως θέλω να σέβονται και αυτή τη δική μου. Πες μου λίγο, αυτός ο διαχωρισμός που λένε ηθοποιοί, τώρα τα κάνεις όλα, και θέατρο και τηλεόραση. Αυτή η διαφορά τελικά υπάρχει? Για μένα όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τηλεόραση. Έγινα γνωστή μέσα από τη τηλεόραση και δεν μπορώ λοιπόν. Δεν αισθάνομαι πολύ αγάπη και σεβασμό για αυτήν και προσπαθώ παρόλο που κάποιες φορές οι συνθήκες είναι λίγο δύσκολες να σέβομαι αυτό που κάνω. Τώρα που έχουν γίνει πάρα πολλές σειρές και ειδικά η μυθοπλασία έχει πάρει λίγο τα πάνω της, είμαστε σε μια άλλη εποχή τηλεοπτική. Εγώ δεν μπορώ να. Ό,τι βλέπει ο κόσμος, δεν μπορώ να πω ότι αυτό δεν είναι καλό. Εκείνο. Όταν κάτι αγαπάει ο κόσμος, ακόμα και με τα reality που έχω κάποιο θέμα, όχι όλα, με κάποια, τη στιγμή που τα βλέπει ο κόσμος, okay, είναι αποδεκτό. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει το ζάπι και μπορεί να επιλέξει. Είχαμε κάνει βουτιά. Αλλά στην τηλεόραση μπορείς να δεις πάρα πολύ ωραία πράγματα και πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να σε ρωτήσω για το Me Too, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος και ντόρος. Εγώ τη μόνη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, αν τώρα ψυχικά είσαι καλύτερα, που έχουν πάρει μια τέτοια τροπή τα πράγματα, που έχουν ανοίξει τα στόματα και ο κόσμος έτσι έχει λίγο απελευθερωθεί. Ναι, φυσικά νιώθω πάρα πολύ καλύτερα και να πω ότι ελπίζω αυτό να μην ξεχαστεί, να πω ότι δεν είναι μόδα, ήταν η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε. Και μόνο ανακούφιση μπορεί να δώσει αυτό και προτρέπω ανθρώπους να μιλήσουν, αν όχι δημόσια, να μιλήσουν, ξέρουν αυτοί, εκεί που πρέπει να μιλήσουν. Να σταματήσει αυτό, η κατάχρηση εξουσίας. Παντού υπάρχει αυτό, δεν είναι μόνο ο χώρος του θεάματος και του θεάτρου, είναι και άλλοι χώροι. Απλώς ο δικός μας χώρος και του αθλητισμού, που είναι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι, έχουν μια δημοσιότητα, πουλάει, εντός αγωγικών το πουλάει, πιο πολύ στον κόσμο. Δεν γίνεται να με σε ρωτήσω για αυτό τον παραμυθένιο γάμο, αλήθεια. Ήτανε τόσο ωραίος. Ήταν κάτι πολύ ωραίο, το θέλαμε να το κάνουμε έτσι, το κάναμε έτσι. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι κοντά στη θάλασσα, σε ένα ωραίο νησί, με πολύ λίγο κόσμο. Και δεν έχω να πω και πολλά γι' αυτό. Τελικά, αν κάποιος θέλει να κρατήσει έτσι λίγο το ιδιωτική του ζωή, κρυφή, τάξη, να την πω τη λέξη, τι κρατά? Κοίταξε να δεις, τα κατάφερα να κρύψω το γάμο, όχι γιατί μετά εγώ ήδη έδωσα φωτογραφίες, δεν είχα τέτοιο θέμα. Δεν ήθελα προς την ημέρα εκείνη ή πριν να έχω τηλέφωνα και πού θα γίνει. Αυτό δεν ήθελα. Πώς τον έχεις έτσι τον ορισμό οικογένεια στο μυαλό σου, πώς τον είχες από μικρή και αν τελικά αυτό που είχες από μικρή το κατάφερες? Οικογένεια δεν είναι απαραίτητα να έχεις ένα παιδί. Η οικογένεια είναι και ο σύντροφός σου. Η οικογένεια επίσης να έχεις ο σύντροφός σου και παιδί. Όλα είναι μια οικογένεια. Ακόμα και οι φίλοι σου είναι οικογένεια. Μόνο φως το βλέπω στην οικογένεια. Δεν είχα ποτέ από μικρή να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια. Μ' αρέσουν τα παιδιά. Ήμουνα πάντοτε συντροφική. Αλλά δεν είχα πάντα να πω τότε πρέπει να κάνω αυτό. Τα άφησα όλα να πάρουν το δρόμο τους. Ναι. Και η ζωή τα έφερε έτσι. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Και παντρεύτηκα. Εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα. Εύχομαι και να καταφέρεις και αυτό που θέλεις, είτε την υιοθεσία, είτε οτιδήποτε είναι αυτό που αγαπάς και εσύ και ο σύζυγος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πανέμορφη, γλυκιά, ταλαντούχα, μια κούκλα νύφη. Ευγενική φυσιογνωμία, ρε παιδί μου. Υπέροχο πλάσμα. Και αυτό που είπε και η Κωνσταντίνα στο βίντεο, πάρα πολύ σωστά. Άμα κάποιο θέλει να κρατήσει μυστικό το γάμο του ή ό,τι κάνει, το κρατάει. Κοίτα, κάθε άνθρωπο πιστεύω ότι έχει διαφορετικό όριο στο τι θέλει να δημοσιοποιεί και να δημοσιεύει.
Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι σεβαστό, ιδιαίτερα στις μέρες και στην εποχή που ζούμε. Άλλος αισθάνεται καλύτερα με αυτό, άλλος αισθάνεται να κάνει ένα γάμο 800 άτομα και να πούμε. Και να έρθουν και άλλες κάμερες και φωτογράφεις. 5 άτομα. Ναι. Αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό και οφείλουμε όλοι να το σεβαστούμε. Πολύ σπουδαίο και αυτό που λέει ότι τώρα είναι η στιγμή να μην το αφήσουμε να ξεχαστεί, δεν είναι μόδα. Αλλά όλοι νομίζω ότι βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση, ο καθένας από το δικό του κομμάτι και όπως μπορεί. Λόγος, βέβαια, δική του θέση, βέβαια.